Γεια σας φίλοι και φίλες των κόμιξ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξουμε μερικά τομάκια σπάνια της νέας ακτίνας με συνεργασία του Τριζόπουλου της 1990, εξαίρεση ενός και ένα ημερολόγιο στο τέλος της Disney της καθημερινής του 2016. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό το τομάκι, το ένιγμα του Τοτέμ. Πολύ ωραίο. Είναι και πολύ χοντρό. Έχει 260 σελίδες, 262 κάπου εκεί. Δείτε και το πάχος. Είναι μια ιστορία στην ουσία, απλώς χωρίς εσημέρι. Να, κοιτάξτε. Την έχω διαβάσει όλη και ήταν πολύ ωραία. Και είναι του 1994. Στο πιστόφυλλο έχει το Σκρούτζ. Μετά έχουμε το Scrooge McDuck Special, το κυνήγι του δολάριου. Είναι στην ουσία ένα τομάκι special με πολλές, πολλές ιστορίες που έχουν μέσα το Scrooge και τα νηψάκια, τον Donald. Και αυτό πολύ ωραίο. Έχει διάφορες ιστορίες μέσα. Διαφήμιση μεγάλο μήκη. Ωραία χρώματα. Άρκετο ψόφλο. Μετά έχουμε το Special Donald Duck στην Αγρία Δύση, που βγήκε ένα χρόνο πριν από το Special Scrooge McDuck. Είναι από το 1992 νομίζω. Ναι. Έχει αυτό διάφορες ιστορίες με Donald, πάλι Scrooge φυσικά. Και όλα τα παπιά όπου γνωρίζουμε. Ουργόδικη. Ωραία και αυτό το τεμουμάκι. Να και το πάχος. Για να δούμε και τις σελίδες. 200 περίπου. Είναι 195, 196. Μετά έχουμε το Ιστορία της δυνασίας των Duck, το οποίο είχε κυκλοφορήσει αρχικά στην Ελλάδα στο τεύχος 272 νομίζω, του Mickey Mouse, του μικρού Mickey, το οποίο είχε κυκλοφορήσει από τον Τριζόπουλο και είχε κυκλοφορήσει 6-7 τεύχη νομίζω, όσο ήταν και τα επεισόδια που είχαν κοπεί. Και μετά βγήκε ένα άσπρο τομάκι το 1981, πάλι από τον Τριζόπουλο, που είχε όλη την ιστορία ενωμένη μέσα σε ένα τόμο. Και είναι πάρα πολύ σπάνιος. Είναι δύσκολο να αναβευθεί. Εμείς έχουμε εδώ πέρα το τόμο επανέκδοση του 2003. Ωραίο και αυτό. Καμία σχέση με τα παλιά χρώματα βέβαια, αλλά και αυτά είναι ικανοποιητικά, έχω να πω. Του 2003 είναι αυτό. 292 σελίδες. Πολύ μεγάλο τεύχος. Να το γιάνουμε. Ποιο μέρος είναι αυτό. Τέλος σίγμα τάφ επεισόδιο. Να, αυτό είναι το ζήτα. Μέχρι πότε έχει. Παίζει να έχει και 8 επεισόδια. Δεν το έχω διαβάσει κι όλο. Πρέπει όμως, θα κάτσω τώρα τα Χριστούγεννα να το διαβάσω. Είναι πολύ σημαντική ιστορία. Λοιπόν, τέλος έχουμε το ημερολόγιο της Disney από την Καθημερινή του 2016 που δινόταν μόνο σε συνδρομητές. Εγώ το είχα βρει σε ένα παλαιοπωλείο βέβαια. Δεν ήμουν συνδρομητής ποτέ. Αν και θα ήθελα. Έχει διάφορα εξώφυλλα του Don Ross που έχουν δημοσιευθεί και σε κόμιξ της καθημερινής. Να, αυτό εδώ ας πούμε το έχω. Ιανουάριος. Φεβρουάριος. Μάρτιος και πάλι λέγοντας. Θα σας δείξω και όλα τα εξώφυλλα, είναι πολύ ωραία. Και αυτό εδώ το θυμάμαι.
Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, αυτό το πως το έχω, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, και εδώ ήτανε, εδώ στα, τα έχει και όλα μαζί. Να και εδώ πέρα, πίσω στο πιστόφυλλο. Πολύ ωραίο όπως βλέπετε το ημερολόγιο. Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και τώρα. Αυτά ήθελα να σας πω και να σας δείξω. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή γιατί έχουμε πέσει αυτό το καιρό. Και ήθελα να σας πω επίσης ότι χθες το βίντεο κανονικά θα έβγαινε, αλλά αναβλήθηκε τελικά και βγήκε σήμερα, γιατί είχαν πολλά μαθήματα χθες και έπρεπε να τα τελειώσουμε. Καλή συνέχεια!